θέτει σοβαρά πράγματα που φορούν και την κοινωνική μας ζωή όλων, όχι μόνο ενός υποψηφίου πολιτικού, ενός πολιτικού άντρα. Τι θέση μπορεί να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν έχουμε διαπιστώσει ένα βρωτερό παρόν ή μια δημόσια δήλωση του από κάποιο άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο δηλαδή επίσημα. Έχουμε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μιλήσει και χθες στην Κεντρική Επιτροπή που μίλησε και ο Γαβρίλης. Αρκετοί από εμάς έχουμε μιλήσει στις τοποθετήσεις μας. Ότι αισθανόμαστε περήφανοι για την στάση που έχει κρατήσει και ο ίδιος σε απάντηση αυτού του βρώμικου πόλεμου. Ξέρετε, στη θέση του Γαβρίλη δεν θέλει κανείς να βρίσκεται από αυτούς που μπορεί τώρα να θέλουν εύκολα. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει αμέριστη αλληλεγγύη εν της πράγμας. Και αυτό έχει σημασία, διότι είναι ένα θέμα όπου θίγεται η δημοκρατία και τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι στενά της αριστεράς ζήτημα και γι' αυτό με ευχαρίστηση, ας πούμε, αν θέλετε, σημειώνουμε ότι οι εφημερίδες του πολύ ευρύτερου χώρου πέραν της αριστεράς και περιοδικά και επώνυμοι δημοσιολογούντες, ας πούμε, δημοσιογράφοι κτλ. Και άνθρωποι των τεχνών έχουν πάρει θέση. Αυτό σημαίνει πως το καμπανάκι χτυπάει για τη δημοκρατία ευρύτερα με αφορμή τον Γαβρίλη. Δεν είναι πρώτη φορά που για δημόσια πρόσωπα έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Το θέμα είναι η κοινωνία μας να πάψει να είναι συντηρητική και να μπορεί να αυτές τις απόψεις να τις... Επιτρέψτε μου την έκφραση να τις ξεβράζει. Πάντως, κύριε Βούτση, επιτρέψτε μου την προσωπική σκέψη να την παραθέσω, επειδή είναι ένας προσωπικός γογοθάς για τον πολιτικό Γαβρίλη Σακελαρίδη, όσο και αν το στηρίξετε εσείς, ίσως θα έπρεπε και ως απόκειται στον ίδιο, αν νομικά θα διεκδικήσει να καταλάβει ποιος τον διώκει και θέλει να τον αποδομήσει, να τον προσβάλλει, να τον διαπομπεύσει και μόνο αναφορές. Μήπως και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε επίσημα κάτι να ζητήσετε από τις κρατικές αρχές. Ό,τι πρέπει. Τίποτα άλλο. Και από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Από παντού. Γιατί υπάρχει το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, υπάρχουν όλες οι διαδικασίες. Σας λέω από παντού. Οπότε και εγώ εκτιμώ ότι πήρα μια ενδιαφέρουσα πληροφορία από εσάς. Καλά.